Τώρα, με ένα αόρατο θόλο προστασίας θα καλυφθούν μέχρι το τέλος του χρόνου 5 κέρυες υποδομές της Δημοκρατίας. Προεδρικό μέγαρο, κεντρικές φυλακές, αρχηγείο αστυνομίας και αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου θα θωρακιστούν από την απειλή μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, μετά και την εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος αντιντρόουν. Πριν από το τέλος του έτους, αναμένεται η λειτουργία του συστήματος προστασίας 5 κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας από την απειλή μη επανδρομένων πτυτικών μέσων. Πρόκειται για το Προεδρικό Μέγαρο, τις Κέντρικες Φυλακές, το Αρχηγείο Αστυνομίας και τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, το Anti-Drone System θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία πριν από το τέλος του χρόνου. Η ανίχνευση μη φιλικών drone εφαρμόζεται μέσω εξειδικευμένων αισθητήρων με εμβέλεια έως και 7 χιλιόμετρων. Το έργο ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού η ελληνική εταιρεία Adaptive, ενώ το συνολικό κόστος θα ανέρθει στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκατάσταση του αόρατου θόλου προστασίας θα αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας της χώρας και θα εξουδετερώσει τις πτήσεις drone πάνω από το σοφρονιστικό ίδρυμα με σκοπό την μεταφορά ναρκωτικών. Περί τα τέλη του 2025 τοποθετείται η εγκατάσταση του νέου σύγχρονου συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές, προκειμένου να δοθεί ένα κέριο πλήγμα στην οργάνωση σοβαρών εγκλημάτων μέσα από τις φυλακές.